Οι δυνάμεις του Σύρου Προέδρου Μπασάρα Λάσαντ προελάβουν προς το Χαλέπι, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Δαμασκού. Οι Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, ενισχυόμενες από αέρος από ρωσικά μαχητικά που πλήττουν θέσεις ανταρτών, ανακατέλαβαν διάφορα στρατηγικά σημεία στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Η Τουρκία βοηθάει πολύ το μέτωπο Αλ-Νούσρα και άλλες μικρότερες ομάδες. Το βλέπουμε αυτό. Πυρομαχικά έρχονται μέσω της Τουρκίας. Μαχητές μεταβαίνουν εκεί για να ξεκουραστούν αλλά και να λάβουν περίθαλψη. Οι αντάρτες μας βομβαρδίζουν συνεχώς σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την προέλαση, αλλά είμαστε αρκετά δυνατοί. Μία ανθρωπιστική οργάνωση υπολογίζει ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Χαλέπι τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και αυτό ενώ εντείνονται οι εικασίες για την τελική έφοδο των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων προς την πόλη αυτή. Την ίδια ώρα στην τουρκική πλευρά των συνόρων και στην επαρχία Χατάι βρίσκονται εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τους εγκλωβισμένους Σύρους πολίτες.